Ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, ο Μιχάλης Σουκατρίνης, εμένα είναι ένας καλός μου φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ επισκέπτεται την περιοχή μας. Όπως ξέρετε, είχε έρθει και σε εκδήλωση που είχε κάνει το Ελπίδα Ζωής. Σήμερα βρίσκεται εδώ για να δει από κοντά πάλι τον τρόπο λειτουργίας που έχει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία συμμετέχει και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών, όπως γνωρίζετε, γενικότερα των εξαρτήσεων, γιατί πλέον ο ΟΚΑΝΑ δεν ασχολείται μόνο με τα ναρκωτικά, αλλά γενικότερα με τις εξαρτήσεις. Και όπως ξέρετε, στην εποχή μας οι εξαρτήσεις που ταλαιπωρούν τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, είναι δυστυχώς πάρα πολλές. Όπως το διαδίκτυο, που είναι μια τελευταία εξάρτηση, να το πούμε έτσι. Έχει έρθει εδώ για να κουβεντιάσουμε από κοινού με ποιο τρόπο μπορούμε να συντονίσουμε τις ενέργειες, από κοινού η πολιτεία, ο Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών, ο ΟΚΑΝΑ, αλλά και οι περιφερειακοί φορείς της αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι περιφέρειες αλλά και οι πρωτοβάθμιοι φορείς, έτσι ώστε να έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα αντιμετώπισης, διότι όπως γνωρίζετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μπορούμε να το επαναλάβουμε και άλλες τόσες. Η πρόληψη είναι αυτό που μετράει και όχι φυσικά η καταστολή ενός προβλήματος. Ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο πρόβλημα όπως είναι οι εξαρτήσεις, η πρόληψη είναι αυτό που μετράει και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε όλοι οι φορείς της πολιτείας, τις ενέργειές μας και να τις συντονίσουμε έτσι ώστε να μην είναι μεμονωμένες, αλλά να είναι από κοινού συντονισμένες και με ένα ενιαίο εθνικό πρόγραμμα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των εξαρτήσεων στη χώρα. Έχουμε ξεκίνησει ένα κύκλο επαφών και συζητήσεων με τους οργανισμούς στο οποίο συνεργάζεται ο ΟΚΑΝΑ. Εγώ με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα στην Αργολίδα για δεύτερη φορά και ξεκινώ βεβαίως από την περιφέρεια, η οποία δείχνει έναν πολύ ενεργό ρόλο στην λειτουργία και συμμετοχή στο κέντρο πρόληψης, και από τον αντιπεριφερειακό τον Τάσο Χιβιδόπουλο, ο οποίος δίνει το προσωπικό του στίγμα σε αυτή την πολύ δύσκολη πολυμέτωπη μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις. Και το λέω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία η θεσμική κατά τα άλλα εκπροσώπηση των φορέων σε κάθε κέντρο πρόληψης να έχει και ουσιαστικό περιεχόμενο. Εδώ στην Αργολίδα έχουμε την ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν πρόσωπα, να υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται στο κομμάτι των εξαρτήσεων, κυρίως βέβαια στην πρόληψη, απέναντι και στα ναρκωτικά, απέναντι και στο κάπνο, στο αλκοόλ, στον εθισμό, στο διαδίκτυο, στον τζόγο και όλες τις σύγχρονες μορφές εξαρτήσεων, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι νόμιμες, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι είναι ίσως και πλέον επικίνδυνες και απειλούν το σπίτι κάθε ελληνικής οικογένειας. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Ξεκινάμε σήμερα από την περιφέρεια. Υπάρχει μια πολύ γόνιμη συνεργασία. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Ενδεικτικά θα σας πω, γιατί θα επισκεφτώ και το κέντρο πρόληψης, ότι ξεκινάμε μια εκστρατεία για το κάπνισμα σε ηλικίες 5ης και 6ης δημοτικού, γιατί οι δικές μας μετρήσεις λένε ότι σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες ξεκινούν οι πρώτοι πειραματισμοί με το κάπνισμα. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αρρωγούς εδώ στην Αργολίδα την αυτοδιοίκηση. Επιβεβαίνουμε αυτή την πολύ καλή συνεργασία. Θέλω για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Τάσο Χιβιδόπουλο, γιατί πραγματικά βάζει το δικό του στίγμα, την προσωπική του συμβουλή, σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα που αγγίζει τη νέα γενιά και πάρα πολλές οικογένειες. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι πλέον στο χέρι μας να μπορέσουμε να το περιορίσουμε, να ενημερώσουμε σωστά τους γονείς, να ενημερώσουμε σωστά τα παιδιά, να ενημερώσουμε σωστά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι και αυτοί που θα ανιχνεύσουν πιθανές εξαρτητικές συμπεριφορές. Και νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας και γι' αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Καλό θα είναι να μην στιγματίζουμε ή να μην χαρακτηρίζουμε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Το ζήτημα των ναρκωτικών δυστυχώς είναι ασύμμετρο. Απειλεί όλους, ανεξάρτητα μορφωτικού, κοινωνικού, οικονομικού επίπεδου. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες εμφανίζουν περισσότερο παραβατική συμπεριφορά ή συμπεριφορά σε σχέση με την όχι μόνο χρήση. Απ' την άλλη όμως, εμείς πρέπει και σε αυτές τις κατηγορίες, στις σχολικές ηλικίες, να παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, να μπούμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα και μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με την αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα παιδιά να τα ενημερώσουμε σωστά και να τα αποτρέψουμε από έναν σίγουρο, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, κίνδυνο.